αλλά αυτή τη στιγμή δεν αρκούν. Και δυστυχώς όλους αυτούς τους μήνες, ένα χρόνο πριν ήδη, ας πούμε, ακούγαμε για περιβαλλοντικές μελέτες που είναι εν αναμονή, περιμένουμε την τάδε επιτροπή να τις εγκρίνει, τον τάδε τέλος πάντων επιστήμονα να τις ολοκληρώσει κ.ο.κ. Νομίζω ότι ο κόσμος αυτό το αντιλαμβάνεται ως κοροϊδία, γιατί το πρόβλημα το ξέρει. Προφανώς θέλει να το γνωρίσει καλύτερα για να βρει και την πιο σωστή λύση, αλλά το πρόβλημα το ξέρει και αυτό που θέλει να βρει είναι λύσεις και όχι απλά να περιμένει μελέτες ή να βλέπει, ας πούμε, τους υπεύθυνους να κατηγορούν ένα τον άλλο μπροστά στα μάτια του. Ναι. Αυτό ήθελα. Κύριε Δελημήτρο, ένα ερώτημα στον κύριο Ντίτορα για να κλείσουμε να τον αποδεσμεύσουμε. Δυστυχώς θα του κάνω τέσσερα ερωτήματα. Τέσσερα. Ερώτημα. Γιατί ξέρω πως είναι και ευαίσθητος για τα οικολογικά ζητήματα άνθρωπος. Πρώτη ερώτηση. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί ελέγχου και πώς λειτουργούν. Δεύτερη ερώτηση. Ένα-ένα. Όλοι είναι μια συνέχεια, μια δέσμη ερωτήσεων. Για να τον βοηθήσουμε, επειδή είναι στο τηλέφωνο, να ποιος είναι ο υπεύθυνος, ποιος είναι υπεύθυνος για την όλη καθυστέρηση της μελέτης αυτής. Ναι. Τρίτον, τι μέτρα πήρε η ίδια η νομαρχία, η νομαρχική αυτοδιοίκηση, εν ώψη της κολλησιεργίας του οργανισμού Λιμένα Βόλου. Και τέταρτον, γιατί αφού είδε αυτή την κολλησιεργία, δεν ανέλαβε ο ίδιος ο κ. Ντίτορας ή η νομαρχιακή αρχή συνολικά μια προσπάθεια να αναδείξει το ζήτημα, να κινητοποιήσει τον κόσμο και ενδεχομένως και κάποιες πιο δυναμικές παρεμβάσεις στον οργανισμό Λιμένα. Κύριε Ντίτορα. Λοιπόν, για το πρώτο μέτρο που είπατε για την αστυνόμευση. Όταν υπάρχει μια εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υπάρχει κλιμάκιο ελέγχου περιβάλλοντος που πηγαίνει ανατακτά διαστήματα και ελέγχει όλα αυτά τα πράγματα που επιβάλλονται. Ένα είναι αυτό. Μέσα στο λιμάνι υπάρχει ειδικό καθεστώς. Υπάρχουν και από τη λιμενική αστυνομία που γίνονται διάφοροι άλλοι έλεγχοι που αφορούν την λιμενική νομοθεσία. Είναι δικιά του δουλειά. Αλλά όταν στην έκκληση περιβαλλοντικών όρων το κλιμάκιο ελέγχου περιβάλλοντος, τα κλιμάκια ελέγχου περιβάλλοντος πάνε και ελέγχουν. Εκτός από τα κλιμάκια ελέγχου περιβάλλοντος, είναι και οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, η οποία είναι ας πούμε η ράμπο του περιβάλλοντος. Πόσο συχνά παρεμβαίνουν αυτοί. Προκαλέσει να έρθουν στο Βόλο. Ο κύριος Σούλας είπε μια μέρα ότι ήρθανε στο λιμάνι. Εμείς δεν το ξέραμε γιατί δεν υποχρεώσαν να ειδοποιούν κανέναν. Περιμένουμε και την έκθεση από αυτούς, τους ελεκτές περιβάλλοντος να μας απαντήσουν. Νομίζω στο πρώτο ερώτημα. Είναι σαφής. Η κεντρική απάντησα, διοίκηση κορόιδευε με λίγα λόγια για την όλη κατάσταση. Έτσι δεν είναι. Αυτό μας περιγράφεται. Εμείς δεν. Εμπεγμός της κεντρικής διοίκησης και στην ομαρχία και στην περιοχή. Αυτό το δεύτερο θέμα που είπατε, γιατί δεν κατεβήκαμε εμείς να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Όπως ξέρετε, ποιος είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση της μελέτης, εγώ ρώτησα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο διπλανό κανάλι να έχει το θέμα με την Αγέτα απόψε. Και στο παραδιπλανό να έχει με τη Γαλλιβουργία. Και στο παραδιπλανό κανάλι να έχει με το κυκλοφοριακό. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα, κύριε Δελημήτρο, ξέρετε, στον Βόλο. Για την ύπαρξη στην περιοχή στο Βόλο, στο πολυελληνικό συγκρότημα είναι τρία. Και έχουν ονοματεπώνυμα. Για τη ρήπανση στην περιοχή του Βόλου, του Πολυεθνικού Συγκροτήματος, είναι τρία τα προβλήματα, έχουν ονοματεπώνυμο και έχουν και συμφέροντα πίσω τους. Λοιπόν, εγώ είδατε, είπα μια κουβέντα προηγουμένως, δεν θέλω να πάω εκεί. Το ονοματεπώνυμο θα φανεί με τη μελέτη που έχουμε αναθέσει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να κάνει την ταυτοποίηση των ρήπων. Γιατί να ξέρετε, υπάρχουν μελέτες, επιχειρησιακά σχέδια του υπερχοδέ από το 2003 παρακαλώ, τα οποία ακόμα δεν τα έχει υιοθετήσει το υπερχοδέ. Παλεύουμε και προς αυτή την κατεύθυνση να τα υιοθετήσει και αφού δεν τα υιοθετεί, γιατί δεν τα υιοθετεί. Να μας εξηγήσει. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με την ΑΓΕΤ και ουσιαστικά πάμε από μελέτη σε μελέτη όμως. Υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο, ένα από το Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ένα από μια ιδιωτική εταιρεία που την έχει αναθέσει το ΟΔΕ, αυτή που για το Βόλο, τρεις μελέτες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα και ξέρετε τι λένε όλες αυτές τις μελέτες. Το μόνο πράγμα που δεν έχει γίνει ταυτοποίηση των ρήπων για να δούνε πόσο φταίει ο καθένας. Το δεν το έχει κάνει κανένας. Και σε όλες τις ερωτήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Βουλή για την αέρια ρήπαση, ξέρετε τι απαντάει το ΟΔΕ. Θα σας το πω εγώ. Περιμένουμε, λέει, τη μελέτη της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Μαγνησίας που έχει αναθέσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να έχουμε, λέει, συγκεκριμένα μέτρα. Φανταστείτε. Άρα υπάρχει ευθύνη. Και στην νομαρχία. Θα τα πούμε όλα απόψε. Άρα υπάρχει ευθύνη και στην νομαρχία. Αυτό μας λέτε. Ή καταλαβαίνω λάθος. Υπάρχει ευθύνη για καθυστέρηση, τέλος πάντων δεν ξέρω για ποια πράγματα. Και στην νομαρχία.
Για ποιο πράγμα υπάρχει η καθυστέρηση? Γιατί αφού περιμένουν μια σειρά από οργανισμοί την ταυτοποίηση κλπ. Από την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχετε καταθέσει, που έχετε ζητήσει από την Θεσσαλονίκη, υπάρχει εκεί ευθύνη γιατί καθυστερεί. Πού καθυστερεί? Θα έπρεπε να έχει γίνει από αντιπροχθές, όχι αύριο. Καταλαβαίνετε τι συζητάμε. Μόλις αναλάβαμε, μέσα σε 3 μήνες, σε 4 μήνες, αναθέσαμε αυτή τη μελέτη. Κάναμε τόσα πολλά από πράγματα. Τότε που αναλάβατε, κύριε Δήτωρα, έχουν περάσει αρκετά μελέτη, χρόνια. Να σας πω το εξής πράγμα για την ταυτοποίηση των ρήπων. Θα θέλει διάρκεια τουλάχιστον ενός χρόνου να έχει όλες τις εποχές του έτους και όχι μόνο ένα τρίμηνο όπως μια άλλη κορώνα πετάχτηκε το προηγούμενο τρίμηνο που μας είχε γίνει πρόταση από το υπεγωδέ, αφού εγώ προσωπικά είχα πάει και την απορρίψαμε γιατί θα ήταν μια ημιτελής. Αυτό δεν είναι που είπατε περιμένουμε. Βεβαίως περιμένουμε για να γίνει σωστή η μελέτη. Ο καθένας θα φανεί πόσο φταίει. Πότε τώρα, θα την έχουμε? Τώρα οι άνθρωποι του Μεναχείου ξέρουν ότι και μέσα θα φανεί πόσο φταίει το λιμάνι. Κύριε Δίκτορα, οι εργασίες. Πότε την περιμένουμε τη μελέτη, πότε θα την έχουμε? Η μελέτη αυτή έχει 2 στάδια. Πού βρισκόμαστε τώρα? Το Σεπτέμβριο μήνα ανατέθη, έγινε τελικά η ανάθεση, ναι. Γιατί είναι μια προνοβόρα διαδικασία. Προφανώς, θα σπάσουμε το Μαγευό Συμβούλιο. Είναι μια διαδικασία, ναι. Βάλτε 8 μήνες από το Σεπτέμβριο, πάμε τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Τα πρώτα αποτελέσματα, ναι. Και τα τελικά σε 14 μήνες. Δηλαδή χρειάζονται 12 μήνες όλες τις εποχές του έτους που θα γίνονται οι μετρήσεις και ένα μήνο για τα αποτελέσματα. Θα έχουν γίνει εκλογές για την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση εδώ μεταξύ? Έχουν περάσει 40 χρόνια και δεν έχουν κάνει τίποτα. Μα κύριε Δίτωρα, εγώ τουλάχιστον. Όλα τα θέματα, κύριε. Κύριε Δίτωρα, με συγχωρείτε, εγώ δεν σας κρίνω με τα ίδια μέτρα και σταθμά με προηγούμενες ομαρχιακές αυτοδιοίκησης, γιατί ακριβώς δίνεται μια ευαισθησία όπως και μας λέτε. Όμως, αν είναι ζήσε μάιμο να φας τριφύλλη. Τότε καταλαβαίνετε, ας πούμε. Αυτή όμως είναι η διαδικασία. Οι χρονοβόρες μελέτες, κύριε Μαρέβη, έχουν σχέση και με το σε ποιον το αναθέτεις, τι διαδικασίες ακολουθείς, αν είναι επίγουσες, αν είναι δευτερεύουσα σημασία και το καθεξής. Προφανώς θα είναι επίγουσες. Προφανές είναι και πρέπει να είναι επίγουσες. Προφανώς θα είναι επίγουσες. Αν ένα θέμα ανοίξαμε από την πρώτη μέρα, κύριε Δελημήτριο, ήταν όλα αυτά εκεί τα θέματα. Του περιβάλλοντος και ειδικά της αέριας ρήπασης. Μα υπάρχει και ήδη η προϊστορία με την ΑΓΕΤ, στην οποία έρχονται και ξαναέρχονται οι μελέτες, που βγαίνουν καταδικαστικές για την ΑΓΕΤ. Θέλω να πω ότι υπάρχει προηγούμενο κακό. Τέλος πάντων, να το αφήσουμε για την ώρα. Μάλιστα, ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Δίτωρα, πριν κλείσουμε. Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο αντινομάρχη. Βγαίνει μελέτη. Επισημοποιείται. Μπορεί να μας πει τι γίνεται μετά? Για να καταλάβουμε δηλαδή. Για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που περιμένουμε από τη μελέτη και μας εμποδίζει αυτή τη στιγμή να πάρθουν μέτρα. Δηλαδή θεωρεί ότι χρειάζονται μέτρα όταν κινδυνεύει η δημόσια υγεία και η ζωή των κατοίκων της πόλης. Χρειάζεται μελέτη για αυτό το πράγμα. Θα ήθελα την απάντησή του. Κύριε Δίτωρα. Αυτό θέλετε να με ρωτήσετε αυτή τη στιγμή? Μας ακούτε, κύριε Δίτωρα? Εγώ σας ακούω. Ναι. Ναι, ναι, αυτή είναι η ερώτηση. Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, για να κάνεις ενδιασμό θα πρέπει να ξέρεις τι φταίει ο καθένας, πόσο φταίει. Και να ξέρετε ότι όλα αυτά εμείς τα έχουμε δρομολογήσει. Εδώ να πάμε συγκεκριμένα στο λιμάνι. Υπάρχει ένα λιμάνι αυτή τη στιγμή που δεν έχει μελέτη περιβαλλοντικών όρων από το 2002. Τι είχατε κάνει τόσα χρόνια? Εμείς. Το συνταγμένο κράτος τι έκανε, όχι εμείς. Εμείς περιμένετε τώρα, περιμένετε, εμείς θα κρυθούμε. Καλά, είναι κάτοικοι, κύριε Δίτωρα. Όχι, 2 λεπτά, γιατί είναι κάτοικοι της περιοχής, δεν έχουν. Κανένα. Της περιοχής και της πόλης του Βόλου. Και της πόλης του Βόλου, βεβαίως. Οι άνθρωποι δεν έχουν καμία δικαιοδοσία. Πώς θα κάνουν, τι να κάνουν δηλαδή.